Πάμε να δούμε, παιδιά, το μεγαλύτερο σκυλάκι της χώρας που έχουμε εντοπίσει και το έχει δίπλα του ο Γρηγόρης Μπάκας. Γεια σου, Γρηγόρη. Κόσμος τρέχει εκεί. Πού σε πετυχαίνουμε, σε ποιο άλσος είσαι? Όχι, είμαι στη Μαρίνα του Φλίσβου και αν γυρίσει η κάμερα, στο είχα για έκπληξη στο τέλος, θα δεις κάτι άλλο πως το έχω για έκπληξη. Αλλά σημασία δεν έχει θάλασσα τώρα, σημασία έχει αυτό που έχω στα αριστερά μου, στα δεξιά σας. Είναι ένα αγγλικό. Αν γυρίσει η εικόνα, θα δείτε γιατί μιλάω. Αυτή αγγλικό, η εικόνα έκανε, παιδιά, 360 μοίρες. 80 εκατοστά. Τι όμορφο που είναι. 80 εκατοστά ύψος, 54 κιλά βάρος, κέρδισε την Κυριακή το πρώτο μετάλλιο ως ο πιο επιβλητικός σκύλος σε διαγωνισμό που έγινε, γιατί ήταν και η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Και επειδή κρατάω και το δικό μου τώρα, να καταλάβετε γιατί διαφορά μιλάμε. Ήρεμα, ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Σας θέλω, αγαπημένους. Ήρεμα, ήρεμα. Έχουμε εδώ. Καλησπέρα. Ο οποίος, επόμενο, να σου πω μια μικρή λεπτομέρεια. Λοιπόν, όχι, Γρηγόρη, λοιπόν, θέλω να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Συγγνώμη δηλαδή. Βάλε λίγο την κάμερα πιο μακριά. Έτσι, να το δούμε το σκυλάκι. Έτσι, από μακριά. Είναι κούκλος ο σκύλος, δεν το συζητάμε. Λίγο πανέμορφος. Πιο μακριά, Γιάννη, την κάμερα. Και το δικό σου το μαλτεζάκι από δίπλα πραγματικά δείχνει. Ο λύκος εδώ. Ναι, γιατί είναι, ο λύκος είναι μαλτεζάκι. Δηλαδή οφείλει να είναι έτσι. Και πάλι μεγάλο είναι για μαλτέζ. Είναι ο Μπομπ και. Ναι, είναι ο Μπομπ και ο Μοχίτο, και αυτό που αξίζει να πω, Πόπι, είναι πως ο Αλέξανδρος, ο ιδιοκτήτης του, το αφεντικό του, το έπλυνε για 3 ώρες και το χτένιζε για μισή ώρα για να γίνει αυτό το τρίχωμα, το οποίο είναι κατάλληλο και για το χειμώνα. Είναι καταπληκτική κουβέρτα για το κρύο, το παίρνει αγκαλιά. Έχει 2 μάτια από οποία μπορείς και το δεις και το διακρίνεις. Καλά, είναι κούκλος. Ένα μπλε και ένα καφέ. Είναι κούκλος. Τι ράτσα είναι? Είναι αγγλικό πιμενικό, Αλέξανδρε. Ναι, είναι αν το τρως μοσχαρίσια, κοτόπουλο ολόκληρο και τα σχετικά. Τα πάντα μπορεί να φάει. Καλησπέρα καταρχάς. Γεια σου, Αλέξανδρε. Είναι παλαιό αγγλικό πιμενικό. Bobtail το λένε. Το λένε Bobtail γιατί δεν είχε ουρά στην Αγγλία. Μάλιστα. Αλλά αυτό απαγορεύτηκε και τώρα είναι κανονικά με την ουρά του. Πάντως τεράστιο σκυλί, δεν το λες. Και λάθος το πούλησα σε εισαγωγικά, δεν και το μεγαλύτερο της χώρας. Εγώ με τα χεράκια μου έχω μεγαλώσει πολύ μεγαλύτερο σκύλο. Μη συζητάμε, τον οποίο μάλιστα μάζεψα και από κοντά να το δεις, Πόπι. Έλα από κοντά να το δεις πόσο μικρό είναι. Να δεις τι. Πόσα κιλά είναι. Ο Γρηγόρης πάντως έχει τρελαθεί εδώ με το μέγεθος. Είναι 54 κιλά. 54. Και είναι 15 μηνών ακόμα. Μάλιστα. Θα μεγαλώσει ακόμα. Θα μεγαλώσει. Να μεγαλώσει, που να πάει φαντάρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά, το χαίρεστε. Κουκλί το σκυλί αυτό. Είναι και υπάκου. Κάνε μας μία επίδειξη, βρε Αλέξανδρε. Δείξε μας. Πάρα πολύ. Δείξε μας τι κάνει. Μπομπ, κάτσε κάτω. Τώρα δεν είναι και εύκολο γιατί αποσπάται η προσοχή του από το μοχίτο. Έτσι λέμε, Bob. Έτσι λέμε πάντα όταν δεν μας ακούει. Δεν είναι εύκολο τώρα. Μπομπ, κάτσε κάτω. Μου ακούει, Μπομπ. Κάτσε, βρε Μπομπ. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, Μπομπ. 30 άνθρωποι το λέμε. Α, τον καλό. Κολλάει 5, δίνει, κάνει. Όχι την προσοχή στο μοχίτο ακόμα. Κολλάει 5, κάνει high five. High five, Μπομπ. High five. Ναι, high five θα σου κάνει ο Μπομπ. Ο Μπομπ θα σου κάνει high five. Κούκλος είναι, καταπληκτικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος έχει σκυλί από εδώ? Μόνο εσύ, η Μαρία μου. Και εγώ. Εσύ, τι σκυλάκι έχεις? Εγώ κοκκόνι με λαμπραντόρ.